Και τώρα καλούμε στο βήμα τον Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Φίλες και φίλοι, η 31η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ είναι σήμερα γεγονός. Είναι ένας ακόμη πολύ πετυχημένος σταθμός στη μακρά πορεία αυτού του θεσμού της νεολαίας της χώρας μας. Θέλουμε από αυτό το βήμα, από καρδιάς, να ευχαριστήσουμε όλους τους συντρόφους, τους φίλους της ΚΝΕ και του κόμματος που δούλεψαν για το στήσιμο, την προετοιμασία της και την εύρυθμη τελικά λειτουργία της, ακόμα και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους φορείς της περιοχής για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία της. Είμαστε, φίλες και φίλοι, ξανά εδώ, στη Θεσσαλία, όπως ήμασταν και πρόπερσι το 2020, τότε που με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας, καταφέραμε αυτή η καλοκαιρινή πανελλαδική μας συνάντηση να μην λείψει ούτε στην πιο δύσκολη φάση της πανδημίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η κατασκήνωσή μας έχει κάνει τόσες και τόσες φορές στάση εδώ και δεν είναι μόνο οι πολλές, είναι η αλήθεια, ομορφιές αυτού του τόπου. Είναι γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι υπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν βάλει μαζί με την Κρήτη, μαζί με τη Θράκη, στο επίκεντρο των επικίνδυνων πολεμικών σχεδιασμών τους, που έχουν για θύματα άλλους λαούς και βάζουν και τον λαό αυτών των περιοχών στο στόχαστρο των αντίπαλων υπεριαλιστικών στρατοπέδων. Γι' αυτό και εμείς σήμερα από εδώ, από το Βόλο, χιλιάδες νέοι και νέες, με μία φωνή στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι και ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια να τραβήξει μπρος ο τροχός της ιστορίας, να γράψουμε ιστορία έτσι όπως λέει και το σύνθημά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προκαλούμε πονοκέφαλο στους κυβερνώντες και στα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου που βλέπουν ότι η αποδοχή της εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στις συμμαχίες τους, ακόμα και μέσα από τις δικές τους δημοσκοπήσεις, δεν περπατάει όπως θα ήθελαν, ιδιαίτερα στην νεολαία. Ας κάνουν λίγη υπομονή και αυτός ο πονοκέφαλός τους θα γίνει εφιάλτης. Μάλιστα, το μήνυμά μας φτάνει φέτος πολύ μακριά, έξω από τα σύνορα αυτά. Έχουμε την τιμή, τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τις αντιπροσωπείες τριών κομμουνιστικών κομμάτων που μίλησαν πριν οι γενικοί γραμματείς τους, αλλά και 8 κομμουνιστικών νεολαίων της Ευρώπης. Τους ευχαριστούμε ξανά, τους καλωσορίζουμε θερμά και δίνουμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε αυτόν το μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πριν 30 χρόνια, ακριβώς τον Ιούλιο του 1992, η ΚΝΕ, με τις λιγοστές τότε δυνάμεις της μετά την κρίση που πέρασε, πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει την πρώτη αντιπεριαλιστική κατασκήνωση στις Πρέσπες. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού, την αντεπανάσταση, που τα μεγάλα λόγια για σταθερότητα, για ειρήνη και ασφάλεια στον πλανήτη, για ασταμάτητη δήθεν και απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξη για όλους, έδιναν και έπαιρναν από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα στηρίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τον καπιταλιστικό μονόδρομο. Η ανθρώπινη αλυσίδα ειρήνης που σχημάτισαν νέοι και νέες από τις δυο πλευρές των συνόρων με την τότε Ιουκοσλαβία, έστειλε μήνυμα ενάντια στον εθνικισμό που φούντωνε και τότε με την παρέμβαση των υπεριαλιστών, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο διαμελισμού αυτής της χώρας.
ήταν μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό με συμμετοχή στο ναυτικό αποκλεισμό της Ιουγκοσλαβίας που ετοίμαζε τότε το ΝΑΤΟ και υλοποίησε τελικά λίγο αργότερα. Διαβάζοντας τον οδηγητή της εποχής, θα δει κανείς ότι τα προσχήματα που τότε προσπαθούσαν να πείσουν το λαό και την νεολαία για να δώσουν τη συγκατάθεση σε αυτά τα σχέδια δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Έγραφε τότε ο οδηγητής τα λόγια τους. «Αν δεν πάρουμε», έλεγαν τότε, «μέρος στο ναυτικό αποκλεισμό, θα αφήσουμε την Τουρκία να αλωνίζει μόνη της στο Αιγαίο». Και τέτοια, αν σας θυμίζει κάτι βεβαίως αυτό, είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για συμμετοχή με τα μπούνια στο σημερινό υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που επικαλέστηκε ένα αντίστοιχο επιχείρημα όταν έφερε την Ατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών, ότι αν δεν πάνε δήθεν τα ελληνικά F-16 να επιτηρούν τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, θα πάνε τα τουρκικά. Βέβαια, λίγους μήνες μετά από την πρώτη μας κατασκήνωση, μαζί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός, όπως λεγόταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, διάφοροι άλλοι μακεδονομάχοι, συμμετείχαν όλοι μαζί στο Εθνικιστικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και λίγες μέρες μετά την κατασκήνωση, πάλι μαζί και οι τρεις ψήφισαν τη Συνθήκη του Μάστριχτ, το μνημόνιο των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ταλαιπωρεί νέους γενιές και γενιές τώρα σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Έχει, βλέπετε, πολύ μεγάλη προϊστορία αυτό που ονομάζουμε σύμπλευση αυτών των δυνάμεων, στα μεγάλα, στα βασικά, όσο και αν υπερτονίζουν τις υπαρκτές διαφορές τους και μαλώνουν σαν τα κοκόρια για τα δευτερεύοντα. Έχει αξία να τα θυμούνται αυτά οι παλιότεροι και να τα μαθαίνουμε οι νεότεροι, τώρα που όλοι πέφτουν πάνω στη νέα γενιά, προσπαθώντας να επηρεάσουν τα κριτήρια και τη στάση της. Αξίζει να θυμηθούμε ότι πάντα τα αστικά κόμματα απίφθηναν ιδιαίτερο κάλεσμα στην νεολαία και έδιναν πάντα το δικό τους περιεχόμενο στην έννοια της πρόοδου. Αν γίνουν συγκρίσεις με το παρελθόν, θα δούμε ότι η στήριξη σημαντικού τμήματος της νεολαίας σε αυτά τα κόμματα όχι μόνο δεν έφερε την πρόοδο, αλλά τελικά μας πήγε πολύ πίσω. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές τα αστικά κόμματα καλλιέργησαν ελπίδες, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που διαψεύστηκαν. Ας δούμε τα τελευταία χρόνια που όλοι λίγο πολύ θυμόμαστε. Το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε για να καταργήσει τα μνημόνια και τελικά έφερε άλλο ένα. Το 2019, που η Νέα Δημοκρατία εκλέχθηκε για να φέρει πολλές και καλές δουλειές για τους νέους, έτσι έλεγε. Και σήμερα ο μισθός για όσους δουλεύουν δεν φτάνει ούτε για το νίκη και το ρεύμα στο τέλος του μήνα. Τώρα όμως δεν μπαίνουν καν να καλλιεργήσουν πολλές ελπίδες, έστω και ας διαψευστούν μετά. Λένε μόνο ψηφίστε μας για να φύγουν αυτοί ή ψηφίστε εμάς για να μην ξανάρθουν οι άλλοι. Ακόμα και το υποκριτικό σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα που διακήρυξε ο Τσίπρας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 2 μήνες μόλις μετατράπηκε ακριβώς το αντίθετό του, αφού τώρα λέει «σοσιαλισμό δεν θα φέρουμε, αλλά θα διώξουμε τη βαρβαρότητα». Καμία δηλαδή σχέση και επαφή με το ιστορικό αυτό σύνθημα. Βγαίνουν απροκάλυπτα και συζητάνε τα διάφορα σενάρια, ποιος θα πάει με ποιον, αν θα τα βρουν μετά τις πρώτες, τις δεύτερες, τις τρίτες κάλπες κλπ. Το τελευταίο διάστημα, σχεδόν σε κάθε παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παραλείπει να πει ότι σε περίπτωση εθνικής ανάγκης θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς βεβαίως το Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει φτιάξει μέχρι και πλατφόρμα με τα διάφορα ΠΑΣ, πότε για το ρεύμα, για τα καύσιμα, πότε για λίγες μέρες διακοπών, όπου μπαίνουν οι φτωχοί να κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους για το ποιος τελικά είναι ο πιο φτωχός και θα μπορέσει να πάρει τελικά αυτά τα φραγκοδίφραγκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, αφού συμφωνεί με την πολιτική της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και με τις κυρώσεις στη Ρωσία, που όλα αυτά μαζί έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση της ενεργειακής φτώχειας για το λαό, το μόνο που μένει
είναι να κάθεται, το μόνο που του μένει είναι να κάθεται να υπολογίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ρεύμα έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 40%, στην Ελλάδα 60%. Υπάρχει αυτή η διαφορά του 20% που είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη, από την οποία όταν υποτίθεται ότι θα μας απαλλάξει και για τέτοια πρόοδο μιλάμε. Αν αυτά φαίνονται μίζερα και θλιβερά στους σημερινούς ανθρώπους, η πραγματική προεκλογική πασαρέλα γίνεται στη Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων, των επιχειρήσεων, των τουριστικών, των μεγάλων. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης διαφημίζει την ικανότητά του να προχωρά τις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις αποφασιστικά και γρήγορα και ο κύριος Τσίπρας την ικανότητά του να εξασφαλίζει ταυτόχρονα και την κοινωνική ειρήνη και να προχωράει δηλαδή η αντιλαϊκή πολιτική και να μην κουνιέται φύλο. Ευτυχώς όμως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ευτυχώς για το λαό μας, ευτυχώς για την νεολαία, σε αυτή τη χώρα υπάρχει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, που δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να δίνουμε τη μάχη για την υπεράσπιση της πραγματικής έννοιας της προόδου. Υπάρχουν οι χιλιάδες νέοι και νέες που δεν τους κάνουν τη χάρη να βολευτούν με λιγότερο ουρανό και δίνουν τη δική τους μάχη για μια καλύτερη ζωή. Όλες αυτές οι μάχες έχουν αφήσει σπορά που μπορεί να ανθίσει και από μια άποψη η χρεοκοπία και διάψευση όλων των αφηγημάτων που είπαμε πριν όλα τα τελευταία χρόνια, η σημερινή αδυναμία των δυνάμεων του συστήματος, ακόμα και να υποσχεθούν ένα καλύτερο αύριο, δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Όποτε ο λαός και η νεολαία κέρδισε κάτι, όποτε κατάφερε να αποτρέψει μια αρνητική εξέλιξη, ιδιαίτερα αυτά τα 3 χρόνια το ξέρετε καλά, αυτό το έκανε στηριγμένος στη δική του δύναμη, στην οργάνωσή του, στον αγώνα του και με το κόμμα μας, την ΚΝΕ, να είναι πάντα μπροστά. Τι θα κέρδιζαν οι εργάτες της Κόσκο, της Λάρκο, της E-Food, οι οικοδόμοι αν σταύρωναν τα χέρια και περίμεναν μήπως μία άλλη κυβέρνηση θα ήταν λιγότερο κακή από την προηγούμενη? Τίποτα. Απλώς θα πέρναγε κι άλλος χρόνος, θα σπαταλούσαν κι άλλο χρόνο και θα έβγαιναν τελικά χαμένοι. Ό,τι κέρδισαν, το κέρδισαν με τον αγώνα τους, με το ΚΚΕ μπροστά, την ώρα που όλες οι κυβερνήσεις νομοθετούσαν ενάντια τους. Με τον αγώνα τους οι μαθητές που κατάφεραν να καθυστερήσουν μέτρα όπως η Τράπεζα Θεμάτων, το παράλληλο μηχανογραφικό, ανάγκασαν την κυβέρνηση να πάρει έστω κάποια στοιχειώδη μέτρα προστασίας από την πανδημία για να ανοίξουν τα σχολεία και τις επέβαλαν να αναγνωρίσει ως εκπροσώπους τους τις συντονιστικές επιτροπές αγώνα μαθητών. Με τον δικό τους αγώνα οι φοιτητές καταφέρατε πολλοί από εσάς να γίνετε φοιτητές ξανά, να ακυρώσετε τις προσπάθειες της κυβέρνησης, των διοικήσεων, να σας ξεσπιτώσουν από τις εστίες. Έχετε αποτρέψει μέχρι σήμερα την τοποθέτηση αυτού του απαράδεκτου μέτρου της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ιδρύματα. Και σε αυτούς τους αγώνες οι δυνάμεις της ΚΝΕ ήταν στην πρώτη γραμμή. Έδωσαν δύναμη και αντοχή με τα εύστοχα αιτήματα που επεξεργάστηκαν και υιοθετήθηκαν τελικά από την πλειοψηφία. Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έλεγε με πρόσχημα την πανδημία ότι οι διεκδικήσεις πρέπει να παγώσουν και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε το αξέχαστο θα λογαριαστούμε μετά, χωρίς κανείς να ξέρει πότε είναι τελικά αυτό το μετά, ζητούσε υπουργούς κοινής αποδοχής, το ΚΚΕ έσπαγε τις απαγορεύσεις, πήγαινε κόντρα στη Μαυρίλα. Με την Πρωτομαγιά του 2020 δημιούργησε εικόνες αγώνα που θα μείνουν στην ιστορία. Μετά, στις 17 Νοέμβρη, βγήκε στους δρόμους, συγκρούστηκε,
αναγκάζοντας τους ενορχιστρωτές της καταστολής να το ρίξουν στα ερεμιστικά. Έτσι έμεινε ψηλά η σημαία της διεκδίκησης και μπόρεσαν να αναπτυχθούν και όλοι οι μετέπειτα αγώνες που έφεραν και νίκες. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, όσοι ακολούθησαν το δρόμο του αγώνα το προηγούμενο διάστημα, έχουν μεγάλο μερίδιο συμβολής για το ότι έχουν ακυρωθεί στην πράξη νόμοι, όπως αυτός για τον περιορισμό των διαδηλώσεων που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 20, οι διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη που κάνουν σχεδόν αδύνατη για τα μέτρα τους την προκήρυξη μιας απεργίας. Φάνηκε ότι έτσι μόνο μπορούν να καταργηθούν αντιλαϊκοί νόμοι. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Ξέρουμε καλά την αρνητική πείρα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που θα καταργούσε τους μνημονιακούς νόμους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Χωρίς το ΚΚΕ δεν θα είχε μάθει κανείς στη χώρα για την πρόσφατη σφαγή των προσφύγων στη Μελίγια, αφού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ επέβαλαν μια απροκάλυπτη ομερτά για να μην θυχτεί απ' τη μία η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η προοδευτική κυβέρνηση της Ισπανίας, των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, που διέπραξε το έγκλημα. Χωρίς το ΚΚΕ θα πλάκωνε τα πάντα η αποπνικτική ομοφωνία των κομμάτων του συστήματος στα μεγάλα ζητήματα και οι κουραστικοί ψευτοκαυγάδες του στα μικρά. Ομοφωνία που αποτυπώνεται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ το 80%, με πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτές τις συνθήκες της φτώχειας και της ανέχειας που ζούμε με την ακρίβεια, το νομοσχέδιο για τα προκλητικά προνόμια και το αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές. Κάθε φορά που παλέψαμε λοιπόν και κερδίσαμε κάτι και τα τελευταία χρόνια, το ΚΚΕ ήταν εκεί. Κάθε φορά που συγκινηθήκαμε, ανατριχιάσαμε, νιώσαμε ανάταση, το ΚΚΕ ήταν πάλι εκεί. Όπως την κοσμοπλημμύρα του περσινού φεστιβάλ, στον αποχαιρετισμό στους μεγάλους μας συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη και Θάνο Μικρούτσικο, μέχρι και στο ανθρώπινο ποτάμι των κολασμένων της γης, των μεταναστών εργατών γης της Μανολάδας, που διεκδικούν να ζουν ανθρώπινα. Πιο δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο πολλές τέτοιες δυνατές στιγμές να ανεβάζουν το ηθικό στο λαό και στην νεολαία στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Αντίθετα, κάθε φορά που οι νέοι και οι νέες πίστεψαν σε κυβερνητικούς σωτήρες, μόνο χαμένοι βγήκαμε. Επικράτησε η απογοήτευση όταν διεκδικούσαμε και μας απαντούσαν «Αυτά εγκρίνατε τελικά με την ψήφο σας». Τελικά γύρισαν ξεπλημμένοι αυτοί που πάντα ψηφίζαμε για να διώξουμε. Στα ακόμη πιο δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, όπως και αν τα λένε, στην τέλεια καταιγίδα, στο δύσκολο χειμώνα, όλα αυτά που τα λένε για να μας προετοιμάζουν να τα αποδεχτούμε, μόνο το ΚΚΕ θα είναι η ασπίδα του λαού και της νεολαίας και πρέπει να είναι παντού όσο γίνεται πιο δυνατή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι νέοι και οι νέες, ιδιαίτερα αυτής της γενιάς που νιώθει ότι ζει μέσα σε ένα φαύλο κύκλο, έχουν και έναν ακόμα, ίσως τον πιο σπουδαίο λόγο να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Και αυτός είναι ότι το κόμμα μας έχει πρόταση και σχέδιο για να βγούμε από αυτήν την αδιέξοδη κατάσταση, για να μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητές μας αυτές που προσφέρει η εποχή και όχι να ζούμε διαρκώς χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές από τους γονείς μας. Για την ακρίβεια, το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που έχει ένα τέτοιο σχέδιο. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα προτείνουν μόνο διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου δρόμου που μας οδηγεί ως εδώ. Τι φταίει για τη Νέα Δημοκρατία τελευταία επίμονα? Φταίνε οι αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Και για το ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική Μητσοτάκη.
τελικά και οι δυο βγάζουν λάδι, το πραγματικό ένοχο, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Το πολιτικό σχέδιο του ΚΚΕ είναι το μόνο που μπορεί να εξασφαλίσει γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, χωρίς μείωση, αλλά αντίθετα με μεγάλη αύξηση των κάθε είδους παροχών της κοινωνίας προς το άτομο, αφού προβλέπει την αξιοποίηση των σύγχρονων επιτευγμάτων της επιστήμης, της τεχνολογίας με σχέδιο και προς όφελος όλων. Προβλέπει την κατάργηση της μεγαλύτερης πατάλης γίνεται στο σημερινό σύστημα, στη σημερινή κοινωνία, του καπιταλιστικού κέρδους. Μόνο σε μια τέτοια κοινωνία ο κάθε άνθρωπος θα είναι πραγματικά ελεύθερος να ακολουθήσει τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια θα απελευθερωθούν από τα δεσμά, από τις αλυσίδες της καπιταλιστικής αγοράς που σήμερα καθορίζει ποιο επιστημονικό αντικείμενο θα αναπτυχθεί και ποιο όχι, τι και πώς θα διδαχθεί, όχι με βάση τις ανάγκες που έχει η κοινωνία, αλλά με βάση τις προτεραιότητες των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά είναι τα δεσμά που έρχεται να ενισχύσει ο νέος νόμος πλαίσιο που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά καλό καιρό για άλλη μια φορά, για να αποφύγει, έτσι νομίζει τέλος πάντων, την αντίδραση φοιτητών, καθηγητών, εργαζομένων, όλων δηλαδή, που διαφωνούν και το έχουν δηλώσει με αυτό το νόμο. Έφτασαν μάλιστα προχθές στο σημείο να απορρίψουν τους εκπροσώπους των φοιτητικών συλλόγων, των φοιτητικών συλλόγων της Ιατρικής Αθηνών, της Αρχιτεκτονικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων, που είχε προτείνει το κόμμα μας να πάρουν μέρος στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στην τελική απόφαση του Προεδρείου της Επιτροπής για το ποιοι φορείς θα κληθούν, είχαν διαγραφτεί όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι, όμως στη λίστα των φορέων πρώτος δέσποζε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Είναι άλλη μια απόδειξη για το όφελος πιανών νομοθετεί αυτή η κυβέρνηση. Και από αυτό το βήμα και με τη συμμετοχή μας και τη φωνή μας τους το δηλώνουμε καθαρά. Θα φάνε τα μούτρα τους για άλλη μια φορά και να καταφέρουν να το ψηφίσουν, θα ακυρωθεί στα χαρτιά με την οργανωμένη δράση του φοιτητικού κινήματος που είναι σε νέα φάση και με νέες δυνατότητες. Με την πρόταση του ΚΚΕ εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ώστε κάθε νέο ζευγάρι να είναι ελεύθερο να δημιουργήσει οικογένεια όποτε το αποφασίσει, χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς και το άγχος του πώς θα τα βγάλει πέρα στη σημερινή ζούγκλα και φυσικά χωρίς μεσαιωνικούς περιορισμούς σε δικαιώματα των γυναικών που νοούνται, έτσι νομίζαμε δηλαδή αυτονόητα, τον 21ο αιώνα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση. Το ζήτημα της στέγασης θα είναι λυμένο για όλους χάρη στην κοινωνικοποίηση της γης και του κλάδου των κατασκευών, στον κεντρικό σχεδιασμό που μπορεί να προϋπολογίσει τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες. Μόνο έτσι θα μπορούν να εκπληρώνονται και στόχοι που στις συνθήκες του καπιταλισμού είναι αντικειμενικά αντικρουόμενοι, όπως είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η εξασφάλιση χώρων πρασίνου και ψυχαγωγίας για τις ανάγκες του λαού, με την ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων της παραγωγής και της οικονομίας. Ο ρατσισμός, ο φασισμός, ο σεξισμός και όλα τα αποκρουστικά φαινόμενα που γεννά και αξιοποιεί με πολλούς τρόπους το σάπιο σύστημα θα αντιμετωπιστούν ριζικά και τελικά με την πάροδο του χρόνου θα μετατραπούν σε αντικείμενο μελέτης για τους ιστορικούς και κοινωνιολόγους του μέλλοντος. Στον αγώνα λοιπόν για αυτή την κοινωνία, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό, σας καλούμε και σήμερα να γίνετε πρωταγωνιστές. Έτσι όπως είδατε τα χιλιάδες μέλη και φίλους της ΚΝΕ να πρωταγωνιστούν όλο το προηγούμενο διάστημα σε σχολεία, πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς. Όλα αυτά τα μέλη που βλέπετε κάθε μέρα πρωταγωνιστούν γιατί ακριβώς πιστεύουν ότι η εργατική τάξη με την κοινωνική της συμμαχία μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων και όχι να μένει στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Το κόμμα μας, η ΚΝΕ, είναι εγγύηση σε αυτόν τον αγώνα.
καθοδηγούμαστε από μια ιδεολογία που μας κάνει να γνωρίζουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν, δεν μένουν στάσιμα, είναι νόμος αυτό. Αποκαλύπτουμε όλες τις όψεις ενός κόσμου σε βαθιά σύψη και παρακμή. Συγκρουόμαστε με τις λογικές των χαμηλών απαιτήσεων. Μπορέσαμε να μπούμε μπροστά παρά τις αδυναμίες μας για ό,τι ζήτημα απασχολούσε τους νέους, ακριβώς γιατί είναι υποχρέωσή μας να είμαστε άξιοι αγωνιστές για τα συμφέροντα των πολλών, να μην συμβιβαζόμαστε ποτέ μπροστά στον αρνητικό συσχετισμό. Πήραμε πολλές πρωτοβουλίες πολύμορφες, αποτρέψαμε τα σχέδια συκοφάντησης και καταστολής του φοιτητικού κινήματος, γιατί έχουμε παρακαταθήκη την ιστορική πείρα του κόμματος και της οργάνωσής μας σε μια πορεία δεκαετιών, γιατί δεν μας κρατάει κανείς το χέρι, γιατί δεν γινόμαστε εφέ σε στημένα σκηνικά που άλλο έχουν στο μυαλό τους. Επιλέγουμε να καλλιεργούμε τη μαχητική αισιοδοξία με τις μορφές πάλης, τη στιγμή που θα γίνει το κάθε τι να εξυπηρετεί την αντοχή, τη διάρκεια, το δυνάμωμα του αγώνα. Δεν είμαστε ψηφιακοί ακόλουθοι αρχηγών που μαντρώνουν τελικά κόσμο για να υπερασπίζουν πολιτικές που εφαρμόζονται χωρίς ποτέ να ερωτηθούν. Πολιτικές ομάδες που δημιουργούνται και διαλύονται ανάλογα με το τι έχουν να κάνουν απέναντι σε μια αστική κυβέρνηση. Μέσα στην ΚΝΕ, με την επαναστατική μας λειτουργία, αναπτύσσονται δραστήριοι νέοι αγωνιστές με υποχρεώσεις, δικαιώματα, που συζητάμε συλλογικά, αποφασίζουμε συλλογικά και δρούμε μαχητικά. Όλη η ιστορία του κόμματός μας, άλλωστε, έχει μέσα της τη μαζική νεανική δράση και έχει μέσα της και την πρωτοπόρα στάση και των νέων γυναικών που μέσα από τον οργανωμένο αγώνα κατάφεραν να σπάσουν όλων των ειδών τα δεσμά. Τα σημάδια της ιστορίας μας είναι σπαρμένα σε όλη την Ελλάδα. Πριν λίγες μέρες στην Ανάφη, χθες το Τρίκερι, σε αυτό το νησάκι του Παγασιτικού, όπου το αστικό κράτος μάντρωσε και προσπάθησε να εξοντώσει φυσικά και ηθικά 5.000 γυναίκες, κομμουνίστριες, αγωνίστριες και συγγενείς αγωνιστών. Είναι χαρακτηριστική η ιστορία ενός 13χρονου κοριτσιού, μιας μαθήτριας που μάθαμε πρόσφατα, όταν συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της στις 25 του Μάρτη το 1948, όταν μπήκε στη Σούρπη ένας λόχος των ΛΟΚ. Τη συνέλαβαν γιατί ο αδερφός της ήταν μαχητής του Ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και ζήτησαν από εκείνη, 13 χρονών παιδί, να κάνει δήλωση μετάνοιας, να αποκηρύξει και τον αδερφό της και το ΚΚΕ. Ξέρετε τι απάντησε αυτό το 13χρονο κορίτσι? «Τον αδερφό μου δεν τον αποκηρύσω. Το κουκουέ δεν το ξέρω. Αλλά εδώ που με φέρατε θα γίνω η πρώτη κομμουνίστρια». Και έτσι έπραξε και είναι ακόμη μαζί μας. Αυτές είναι οι παρακαταθήκες μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι και η δική μας γενιά θα γράψει λαμπρές σελίδες, θα ζήσει μεγάλες στιγμές, θα δώσει μεγάλες νικηφόρες μάχες για να τελειώνουμε με τη σαπίλα του καπιταλισμού που μας πηγαίνει διαρκώς προς τα πίσω, για να πάμε μπροστά για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας. Τώρα είναι η ώρα χιλιάδες νέοι άνθρωποι να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ και να γίνει πράξη το σύνθημα του 48ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, που ξεκινά το ταξίδι του, θα κορυφωθεί στις 22, 23, 24 Σεπτέμβρη στην Αθήνα και λέει: «Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, καλούς αγώνες να έχουμε και καλή συνέχεια στην κατασκήνωσή μας».